Αυτό το διάστημα με προοπτική να ανέβουν, να αυξηθούν τα κρούσματα των ιώσεων και ακριβώς του κορονοϊού. Και θα ήθελα να μιλήσουμε με τον Γιάννη τον Ασπραδάκη, φαρμακοποιό, το φαρμακοποιό μας. Καλημέρα Γιάννη μας, χρόνια καλημέρα, πολλά, καλή χρονιά. Μας κάνεις ποδαρικό τώρα να ξέρεις. Δεν σ' αρέσει με αυτό. Ένα δύσκολο θέμα, με ένα δύσκολο θέμα. Με ένα δύσκολο θέμα, μας κάνεις ποδαρικό όμως εδώ στην εκπομπή. Λοιπόν, πάμε στο σοβαρό θέμα τώρα να δούμε τι ακριβώς γίνεται εδώ. Δώσουμε στην εικόνα μάλλον της Ιεράπετρας. Υπάρχουν φάρμακα, έχουμε λήψεις και σε ποια φάρμακα. Είχαμε μιλήσει και πριν το προηγούμενο χρόνο, το 22, και μας είχες δώσει την εικόνα. Αν έχει, πιστεύεις, αλλάξει κάτι. Χειροτερέψει αυτή η εικόνα. Τι γίνεται. Λοιπόν, η εικόνα έχει χειροτερέψει. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Mm. Οι συγκυρίες είναι πολλές. Είναι το τέλος του χρόνου, με τις εταιρείες να είναι κλειστές, να υπάρχει μια δυσκολία στο να προμηθευτούν οι φαρμακαποθήκες και κατ' επέκταση τα φαρμακεία, τα φάρμακα τα οποία χρειάζονται τα φαρμακεία. Υπάρχει πρόβλημα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Υπάρχει έλλειψη σε πάρα πολλά είδη. Υπάρχει πρόβλημα στα αντιπυρετικά, υπάρχει στις αντιβιώσεις, υπάρχουν ένα σωρό προβλήματα στα εισνεώμενα. Δεν ξέρουμε πού θα πάει αυτή η ιστορία. Το να μας δίνει η φαρμακαποθήκη ένα περιορισμένο αριθμό, δηλαδή να μας δίνει 5, 4, 2 ή 1 κουτί, δεν νομίζω ότι μπορούμε να πάμε παραπέρα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ταλαιπωρείται ο κόσμος, να γυρίζει από φαρμακείο σε φαρμακείο, προσπαθώντας να βρει που έχει μείνει ένα σιρόπι ή ένα αντιπυρετικό για να το πάρει. Παρουσιάζεται έλλειψη και σε φάρμακα τα οποία είναι έξω από αντιπυρετικά και φάρμακα, όσον αφορά φάρμακα τα οποία θεωρούνται ειδικά, ιδιαίτερα φάρμακα. Υπάρχει και εκεί έλλειψη για άλλες παθήσεις. Υπάρχει πρόβλημα και για άλλες και για σοβαρές παθήσεις. Εγώ θα σας αναφέρω ότι χθες το βράδυ τηλεφώνησε από τον Άγιο Νικόλο κάποιος, ο οποίος έψαχνε να βρει απεγνωσμένα ένα παυσίπονο, το οποίο του είχαν συνταγογραφεί σε το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Φαντάζεστε τι ακριβώς γίνεται. Ψάχνουν παντού, μα κυριολεκτικά παντού, να βρουν το φάρμακο το οποίο χρειάζονται. Ναι, είναι, δηλαδή παρουσιάζεται και σε υπερτασικά και άλλου τύπου φάρμακα. Διαβητικά, δηλαδή τα χρόνια προβλήματα. Και σε χρόνια προβλήματα, ως επιτοπλίστων πρόβλημα υπάρχει στις ινσουλίνες. Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Πρόβλημα υπάρχει στα αναπνευστικά φάρμακα, τόσο για ενήλικες όσο και για παιδιά. Φανταστείτε ότι έχουμε δυσκολία ακόμα και στους ορούς. Δηλαδή, ένας φυσιολογικός ορός δεν τον βρίσκουμε εύκολα. Τώρα αυτή η όλη έλεγχη που γίνονται στις φαρμακαποθήκες από πλευράς κυβέρνησης λύνουν αυτό το πρόβλημα, γιατί το πρόβλημα μάλλον ξεκινάει και από τα εργοστάσια. Εκείνη το πρόβλημα, από τις εταιρείες ίδιες. Ξεκινάει πρώτα, το πρόβλημα υπάρχει και έχει εντοπιστεί στην Κίνα και στην Ινδία. Μάλιστα. Είναι βασικές χώρες οι οποίες είτε παράγουν φάρμακο είτε παράγουν τις δραστικές ουσίες που χρειάζονται οι υπόλοιπες εταιρείες για να φτιάξουν τα φάρμακα. Φανταστείτε τώρα δύο χώρες όπως η Κίνα, όπως η Ινδία, που είναι οι πολυπληθέστερες πάνω στον πλανήτη, να έχουν και οι ίδιες πρόβλημα στην παραγωγή αυτών των φαρμάκων, τόσο για την εσωτερική τους κατανάλωση όσο και για να εξάγουν στο εξωτερικό. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Τουλάχιστον έτσι ενημερώνουν και έτσι λένε σε εμάς. Από εκεί και πέρα, το πρόβλημα ότι οι ιώσεις έχουν εξαπλωθεί σε όλη την Ευρώπη. Είναι τα επακόλουθα της μη χρήσης της μάσκας. Έχει αλλάξει εντελώς η συμπεριφορά μας. Έχουμε επιστρέψει στα παλιά, με την εξής διαφορά: οι ιώσεις από τον κορονοϊό, τη γρήπη, όλες αυτές υπάρχουν και κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Άρα θα έπρεπε να είμαστε και εμείς λίγο πιο προσεκτικοί, ώστε να μην χρειάζεται
να τρέχουμε στο φαρμακείο, να τρέχουμε στο γιατρό, γιατί απλούστατα θα μπορούσαμε να χρησιμοποιώντας τη μάσκα να αποφεύγαμε πολλές από τις ιώσεις. Ναι, μήπως έπαιξε ρόλο η μάσκα, βέβαια η χρήση της μάσκας τα προηγούμενα 2-2,5 χρόνια και δημιουργήθηκε μια νεμένα νοσία της αγέννησης όσον αφορά μαζί με τον εμβολιασμό για τον κορονοϊό, αλλά έγινε δυσκολότερο το πρόβλημα πια για τις ιώσεις, οι οποίοι δεν υπήρχαν τα αντισώματα από τα οποία μέχρι εκείνη τη στιγμή χτιζόντουσαν. Θεωρώ ότι δεν έπαιξε ρόλο. Η μάσκα μας προστάτευσε. Ναι, βέβαια, προφανώς. Μας προστάτευσε. Δεν είναι ότι ο οργανισμός μας έγινε πιο ευάλωτος. Μάλιστα. Επειδή χρησιμοποιούσαμε τη μάσκα. Απλούστερα, ήταν μεγάλη περίοδος που φορούσαμε τη μάσκα, μας προστάτευσε απόλυτα, αυτό είναι σίγουρο, και φτάσαμε στο σημείο που είμαστε σήμερα. Βγάζοντας τη μάσκα, οι όσοι οι οποίες υπήρχαν, να τις πιάσουμε. Πάντα τις πιάναμε την περίοδο αυτή. Δηλαδή, από ό,τι θυμάμαι, απλώς ερχόταν λίγο πιο μετά, Φεβρουάριο, Μάρτιο. Θα ξεχάσουμε ότι τα σχολεία και οι τάξεις ήταν άδειες από παιδιά με τις παιδικές ιώσεις, οι οποίες κυκλοφορούσαν, πάντα κυκλοφορούσαν. Ναι, βέβαια. Τώρα, εσείς τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει σχετικά με όλο αυτό το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί με τα φάρμακα, είτε αυτά τα αντιπυρετικά κλπ. Εισπνεώμενα και με τα χρόνιων παθήσεων, έτσι ώστε να ομαλοποιηθεί, αν όχι εντελώς η αγορά, να μην υπάρχει χειροτέρευση ή παραμονή σε αυτό το άσχημο σενάριο που είμαστε. Εγώ θεωρώ ότι με το που θα ανοίξουν οι εταιρείες, υπάρχουν εταιρείες, υπάρχουν ελληνικές εταιρείες οι οποίες μπορούν να παράξουν το αντίστοιχο ντεπών. Υπάρχει το αποτέλεσμα. Μιλάμε τώρα για τα γενώσιμα, Γιάννη Σπαράκη, έτσι. Μα δεν μπορείς να πεις ότι είναι γενώσιμο ένα απλά αποτέλεσμα. Ναι, ωραία, ναι. Έτσι, το αποτέλεσμα μπορεί να μην το ξέρει ο κόσμος και να ξέρει τον ντεπών, αλλά το αποτέλεσμα είναι ίδιες ουσίες, είναι ας πούμε, ίδια δραστική ουσία και σε όλα τα νοσοκομεία όταν κάποιος πάει να νοσηλευτεί αποτέλ του βάζουμε. Ναι. Δηλαδή δεν είναι από, είτε από μικρές εταιρείες, είναι φάρμακα τα οποία κυκλοφορούν, κυκλοφορούσαν πάντα και κυκλοφορούσαν μέσα στο χώρο του φαρμακείου. Mm-hmm. Ας κάνουμε λίγο υπομονή. Θεωρώ ότι όταν έρχονται στο φαρμακείο να μην απαιτούν να τους δώσουμε το όλο το στόκ που έχουμε φάρμακο, μέσα. Ναι. Όχι μονάχα αυτό. Mm. Έτσι, έχουμε φτάσει τώρα σε ένα άλλο σημείο. Να κάνουμε κάβα. Δεν γίνεται. Το φαρμακείο πρέπει να διαχειριστεί τις ποσότητες των φαρμάκων που έχει. Πρέπει να τις διαχειριστεί σωστά. Δηλαδή να πάρει ο καθένας από ένα. Να μην έρχονται να ζητάνε, μα δώσε μου 2, 3. Ναι. Δεν γίνεται αυτό. Ναι. Εντάξει, αυτό γίνεται διότι νιώθει ο κόσμος ανασφάλεια. Σου λέει τώρα. Ναι, αλλά θα πάμε λίγο παραπέρα. Θα στρώσει η ιστορία. Να. Δεν θα είμαστε πάντα έτσι. Mm-hmm. Κινδυνεύει κόσμος από τη μη χρήση του φαρμάκου του, ας πούμε. Θεωρώ πως όχι. Πάντα υπάρχει μια εναλλακτική λύση. Εάν είναι κολλημένος και θέλει το συγκεκριμένο, το οποίο είναι σε έλλειψη. Ας ακούσει το γιατρό, ας συμβουλευτεί το γιατρό του, ας εμπιστευτεί το φαρμακοποιό του. Υπάρχει πάντα κάτι εναλλακτικό στη φαρέκρα μας, κάτι που μπορούμε να δώσουμε και να πάμε παραπέρα. Να. Άλλη δηλαδή η ουσία που είναι παρόμοια με αυτή που ζητάει η ίδια, τέλος πάντων. Η ίδια ουσία με διαφορετική εμπορική ονομασία ή σε κάθε περίπτωση μια άλλη δραστική ουσία, αλλά η οποία θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Οπότε φταίει λοιπόν η κατάσταση που επικρατεί Κίνα-Ινδία, οι πρώτες ύλες για την παραγωγή φαρμάκων αυτό, υπάρχει θέμα. Δεν γίνονται παιχνίδια εμπορικά. Παιχνίδια γίνονται. Δεν μπορώ να πω ότι οι φαρμακαποθήκες είναι άμυρες ευθυνών. Ναι, γιατί και ο... Αν όμως η έλεγχη ήταν πιο εντατική, θεωρώ ότι θα μπορούσαν να περιορίσουν ή να τους μπλοκάρουν τις εξαγωγές που κάνουν. Ναι. Έχω ακούσει γιατί η Θεσσαλονίκη είναι ένα κέντρο που ως επιτοπλίστων εξάγει φάρμακα. Δηλαδή έχει φαρμακαποθήκες που κάνουν αυτή τη δουλειά. Μαζεύουν φάρμακα και τα διώχνουν έξω. Άκουσα ότι 2 από αυτές τις φαρμακαποθήκες που δεν ξέρω ποιες είναι, τις έχουν κλείσει. Ναι. Άρα
Αυτό είναι ένα μήνυμα και για τις υπόλοιπες αποθήκες, να σταματήσουν να κάνουν τα παιχνίδια, να διώχνουν τα φάρμακα έξω, να κρατήσουν τα φάρμακα για τα φαρμακεία τα οποία εξυπηρετούν, να τους δώσουν αυτή την επάρκεια των φαρμάκων, ώστε να μπορέσει να πάει το φαρμακείο και κατ' επέκταση η ασθένης παραπέρα. Ναι. Μέχρι να δούμε πώς θα ομαλοποιηθεί αυτή η κατάσταση. Ναι. Βλέπετε κάποια αύξηση τιμών σε φτηνά φάρμακα τα οποία ήδη κατά κάποιο τρόπο έχουν ξεκινήσει? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Εγώ θα σας πω, 28 του μήνα, κάπου εκεί νομίζω βγήκε ένα καινούριο δελτίο. 28 του μήνα βγήκε το δελτίο, 29 μπήκε σε εφαρμογή, που το συγκεκριμένο, δηλαδή τη μια ματιά που έριξα, γιατί δείτε, μια φορά εμείς οι πιο παλιοί φαρμακοποιοί θυμόμασταν και ξέραμε τις τιμές απ' έξω. Τώρα με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση δεν συγκρατούμε, είναι αδύνατο να κρατήσουμε τις τιμές, πόσο έκανε πριν, πόσο κάνει μετά τις αλλαγές. Εκείνο όμως που είδα εγώ, που πρόσεξα, ήταν ένα φάρμακο το οποίο πουλιότανε 10,99 ήταν η τιμή και μειώθηκε στα 7,09, αν δεν με απατανίνω. Οι μειώσεις των τιμών στα φάρμακα τα οποία το κράτος αποζημιώνει, αυτό το βλέπουμε τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο μειώνονται. Δεν έχουμε αυξήσεις όσον αφορά, προσέξτε αυτό που λέω, όσον αφορά τα αποζημιώμενα από το κράτος φάρμακα. Αυτά τα οποία είναι μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, ναι, εκεί αλλάζουν οι τιμές και αλλάζουν προς τα πάνω. Αλλά το φάρμακο το οποίο αποζημιώνει το κράτος, ναι, υπάρχει μείωση των τιμών και υπάρχει πάντα. Που σημαίνει ότι και αυτό είναι μια αιτία που και οι ίδιες οι εταιρείες ή αποφεύγουν να φέρουν τις ποσότητες ή φροντίζουν να τα εξαγάγουν έξω. Γιατί μην σας περνάει από το μυαλό ότι στην Ελλάδα οι ελληνικές εταιρείες οι οποίες παράγουν φάρμακα τα κρατάνε όλα για την ελληνική αγορά. Κάθε άλλο. Οι εταιρείες κάνουν εξαγωγές, πουλάνε. Δηλαδή στο εξωτερικό, δεν ξέρω, μια χώρα θα σας πω τυχαία, έτσι, στη Γαλλία παραδείγματος χάρη, στη Γερμανία. Υπάρχει εξαγωγή φαρμάκων από την Ελλάδα, επίσημη εξαγωγή φαρμάκων, που πουλάμε εμείς, που παράγουμε στην Ελλάδα και τα πουλάνε στο εξωτερικό. Καταλάβετε, όχι φάρμακο που λείπει από την ελληνική αγορά, ο άλλος πηγαίνει και του λέει, φτιάξε μου παραδείγματος χάρη το σαλοσπίρ. Τόση ποσότητα για αυτή τη χώρα, το φτιάχνει. Και το πουλάει στο εξωτερικό. Και πολλές εταιρείες δίδουν από το εξωτερικό, δίδουν στην Ελλάδα, σε ελληνικά εργοστάσια, να τους παράξουν με την επωνυμία τη δικιά τους, να τους παράξουν φάρμακα. Υπάρχει και αυτή η δραστηριότητα της φαρμακευτικής βιομηχανίας στην Ελλάδα. Η οποία μάλιστα τα τελευταία χρόνια έχουν επενδύσει πάρα πολλά κεφάλαια και έχουν κάνει μια καταπληκτική δουλειά στο κομμάτι αυτό. Γι' αυτό λέμε και πολλές φορές, εμπιστευτείτε το ελληνικό γενώσιμο, το φάρμακο το οποίο παράγεται από εταιρείες. Να σας πω, και τώρα βέβαια, εντάξει, εδώ τώρα είναι θέμα αν το συνταγογραφεί και ο γιατρός, έτσι. Ο γιατρός δεν πρέπει να συνταγογραφεί με την εμπορική ονομασία. Ο γιατρός συνταγογραφεί με δραστική ουσία. Άσχετα. Δεν είναι έτσι. Αν δεν υπάρχει υπόδειξη, υποσημείωση από κάτω, δώστε αυτό. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα σαν φαρμακείο να χορηγήσουμε στον ασφαλισμένο ένα γενώσιμο φάρμακο, το οποίο να είναι μια ελληνική εταιρεία. Ναι, και σε κάποιες περιπτώσεις βεβαίως πρέπει να δοθεί καινούργια συνταγή για αυτή την υπόθεση, γιατί πολλές φορές υπάρχει η εμπορική ονομασία, οπότε εκεί πρέπει να γίνει μια διαδικασία με καινούργια συνταγογράφηση και να κυρωθεί η προηγούμενη, από όσο αν γνωρίζω. Ναι, όταν είναι κλειδωμένη η συνταγή, δηλαδή ο γιατρός λέει θα δώσει το τάδε φάρμακο, το συγκεκριμένο, και είναι κλειδωμένο αυτό. Που σημαίνει ότι εμείς όταν πάμε να ανοίξουμε αυτή τη συνταγή βλέπουμε αποκλειστικά και μόνο το συγκεκριμένο φάρμακο, τίποτα παραπάνω. Ωραία. Οπότε
Τι να πω τώρα, ο κόσμος να μπορεί να όπως λέγαμε να και σε προηγούμενα, εμπιστευτεί εσάς το φαρμακοποιό για το ποιο φάρμακο να πάρει, έτσι, αν υπάρξει εναλλακτική με την ίδια ουσία. Δραστική ουσία, έτσι, και απ' την άλλη, εντάξει, τι να πω, ας ελπίσουμε θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση, ότι δεν θα υπάρχει θέμα. Θέλω να πιστεύω ότι μετά τις 15, μετά τις 15 Ιανουαρίου, που θα έχουν ανοίξει πλέον οι εταιρείες, γιατί αντιμετωπίσαμε και αυτό, δηλαδή τηλεφωνούσα εγώ σε συγκεκριμένη εταιρεία, ήξερα ότι είχε φάρμακο μέσα να δώσει και η απάντησή τους είναι δεν τιμολογούμε. Μάλιστα. Καταλάβατε. Ναι. Για λόγους και για φορολογικούς λόγους λέγανε δεν τιμολογούμε, τέλος δεν θα πάρετε τίποτα από τον καινούριο χρόνο. Άρα περιμένουμε να ανοίξουν αυτές οι εταιρείες, να αρχίσουν να μας στέλνουν έξω, να μας στέλνουν φάρμακα, να μπορέσουμε να γεμίσουμε και εμείς τα ράφια μας και να μπορέσουμε να προμηθεύσουμε. Τώρα, η κατάσταση, ας πούμε, εδώ στην Ιερά Πέτρα είναι, έχει ξεφύγει, ας πούμε, οι ιώσεις, ο κορονοϊός, έτσι, τι οι βλέπετε? Ιώσεις, ναι. Ο κορονοϊός όχι, είμαστε σε... Κορονοϊός υπάρχει, κανονικότατα, υπάρχει κανονικότατα. Δεν είναι ο σε έξαρση. Δηλαδή, και χθες τα ράπη που κάναμε ένα περιορισμένο αριθμό αυτοί που έρχονται, βρήκαμε ότι είχαν, δηλαδή θα σας πω σε αριθμούς. Χθες βρέθηκαν στο δικό μου το φαρμακείο 2 άτομα με κορονοϊό στα 5 τεστ. Ναι, πολύ σοβαρό. Αν το πάρουμε στατιστικά είναι κοντά στο 40%. Αν το πάρουμε στατιστικά, βέβαια υπάρχει μετά η γρήπη κυριολεκτικά θερίζει. Ναι. Σε μικρές ηλικίες, σε μεγαλύτερους. Βλέπουμε και από τα τεστ που κάνουμε για τη γρήπη, βλέπουμε ότι ως επί το πλείστον είναι ΙΤΑ1Ι1. Το ΙΤΑ1Ι1 είναι ένα στέλεχος το οποίο εμπεριέχεται στο εμβόλιο το αντιγρυπτικό. Αλλά έλα σου τώρα που δεν έχουν κάνει εμβόλια. Οπότε την περνάνε δηλαδή βαριά, να το πω έτσι, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Εξαρτάται τον οργανισμό. Το ανοσοποιητικό όμως πώς θα είναι. Σε τι κατάσταση. Και μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε περίοδο εορτών, που σημαίνει συνωστισμός, συγχρονισμός, βόλτες στα σπίτια, σε κλειστούς χώρους. Ασπασμοί. Ναι, φιλιά, γιατί ξεκινήσαμε για τα φιλιά σιγά σιγά. Οπότε το επόμενο διάστημα. Ναι, όχι, δεν το είπα κατηγορώντας, γιατί σωστά το λέτε. Μας είχε λείψει αυτό. Οπότε τώρα θα δούμε τις επόμενες 15 μέρες, μια εβδομάδα μετά τις γιορτές, θα δούμε, θα ανοίξουν και τα σχολιά, θα δούμε από σε τι φάση θα είμαστε. Από ό,τι λένε και ο συμπατριώτης μας, ο κ. Ζωνάκης, λέει ότι μέχρι τέλος του μήνα θα έχουμε το πικ. Ναι, τέλος του Γενάρη, λοιπόν. Για ένα ολόκληρο μήνα θα πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί όσο μπορούμε. Και μην ξεχνάτε τώρα τι θα γίνει με το άνοιγμα των σχολείων, έτσι. Αυτό είπε και εγώ πριν. Και εκεί, εκεί πλέον θα βρεθούν όλα τα πιτσιρίκια ματεμένα. Και εκεί θα δούμε τι... Την πραγματική εικόνα και της πόλης, αλλά γενικότερα... και της χώρας μας. Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Χρόνια σου πολλά. Καλή χρονιά. Εγώ χρόνια πολλά. Εύχομαι σε όλους τους ακροατές σας να έχουν υγεία. Έτσι. Αχρίαστη να είστε. Αχρίαστα να είναι και τα φέρμακα και τα χενόσημα και όλα αυτά. Να είσαι καλά. Να κάνουμε υπομονή. Το θεωρώ βασικό. Θα βρεθεί μια λύση. Δηλαδή και το ντεπών ένα κομμάτι θα βρεθεί να δώσουμε. Και το εναλλακτικό επίσης. Ναι, εμπιστοσύνη στο φαρμακοποιείο, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Και το άλλο, έτσι, θα σας πω ένα περιστατικό το οποίο συνέβη στο φαρμακείο, που έρχεται κάποιος ο οποίος ζητάει Σάββατο, παραμονή πρωτοχρονιάς, 7 η ώρα το βράδυ, λίγο πριν κλείσουμε, ζητάει τεστ για κορονοϊό και γρήπη, ζητάει 7 τεστ, όμως αυτά είχαν τελειώσει, έτσι. Και είχαμε 6. Δίνουμε 6. Δεν πήρε το έβδομο
και βγαίνοντας έξω λέει είστε απαράδεκτοι. Δεν είμαστε απαράδεκτοι. Κάνουμε και εμείς ό,τι μπορούμε από την πλευρά μας να δώσουμε στον κόσμο και να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο και να τον βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Αλλά δεν έχουμε και το εργοστάσιο από πίσω, το οποίο εργοστάσιο θα μας δώσει, θα μας παράξει, θα μας δώσει την ώρα που θέλει ο ασθενής αυτό που ζητά. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποια όρια και αυτό πρέπει να το καταλάβουν. Το φαρμακείο είναι αδύνατο να έχει τις ποσότητες και να καλύψει ένα φαρμακείο το σύνολο της ζήτησης, είτε είναι σε τεστ, είτε είναι σε αντιπυρετικά. Για αντιβιώσεις δεν συζητάμε, γιατί θέλει να υπάρχει συνταγογράφηση για να μπορέσει να το πάρεις. Ή ένα σιρόπι για το βήχα, παραδείγματος χάρη, που μπορεί να το πάρει από μόνος. Άστο. Υπομονή και σε εσάς, λοιπόν. Σωστά. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά.